12ο κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία, εις έκαστον καθώς θέλει. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι ένα σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος βαφτίστημεν σε εν σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι και πάντες εις εν πνεύμα υποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους επειδή δεν είμαι χείρ δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον επειδή δεν είμαι οφθαλμός δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εις όλον το σώμα, εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή, αν όλο ακοή, πού η όσφρηση, αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη, εν έκαστον αυτόν εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, ού το σώμα, αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς τη χείρα, δεν έχουν χρίαν σου, και πάλι η κεφαλή προς τους πόδας, δεν έχω χρία ημών. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, τα αυτά είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζομεν ότι είναι ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδομεν τιμήν περισσότεραν. Και τα άσχημα ημών έχουν συν περισσότεραν ευσχημοσύνη. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουν συ χρίαν. Αλλά ο Θεός νεκέρασε το σώμα, δώσας περισσότερον τιμήν εις το ευτελέστερον. Για να μην είναι σχίσματα εν το σώματι, αλλά να φροντίζονται τα μέλη, το αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει ένα μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσιν. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτων δασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, ήδη γλωσσών, μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και τι πολύ υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Αμήν. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και όπως κάθε ένα σώμα αποτελείται από πολλά μέλη τα οποία όλα είναι χρήσιμα. Έτσι και το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται από πολλά μέλη. Και όπως πολλά μέλη μαζί αποτελούν ένα σώμα, έτσι και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πολλά μέλη μαζί αποτελούν ένα σώμα. Θα ήταν δε πολύ παράξενο, δεν θα ήταν φυσιολογικό, δεν θα ήταν σώμα, αν όλο το σώμα ήταν μόνο μία μύτη ή ένα πόδι. Δεν θα υπήρχε καμία, μα καμία χρησιμότητα, αλλά και δεν θα υπήρχε και καμία λογική σε αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε ένα σώμα πλήρες, που αποτελείται από πολλά μέλη, και το κάθε ένα μέλος του σώματος οικοδομεί όλο το σώμα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη, αλλά αν ένα σώμα δεν έχει ένα μέλος. Αν δεν έχει το σώμα ένα χέρι. Αν το σώμα δεν έχει ένα μάτι. Πολύ μεγάλη έλλειψη. Και όλα τα μέλη του σώματος είναι χρήσιμα. Όλα τα μέλη του σώματος. Και μάλιστα υπάρχουν μέλη τα οποία είναι ασθενέστερα. Είναι ασθενέστερα, δηλαδή το μάτι εύκολα βγαίνει. Ενώ το κεφάλι δύσκολα σπάει. Ο χοντροκέφαλος έχει το κόκαλο.
υπάρχουν μέλη που είναι ασθενέστερα από όλα τα άλλα. Αυτά τα ασθενέστερα μέλη ο Θεός τα έχει κάνει έτσι ώστε να είναι αναγκαία. Απολύτως αναγκαία. Γι' αυτό και η φροντίδα όλων των μελών είναι προς τα ασθενέστερα. Υπάρχουν μέλη που είναι τα ατιμότερα του σώματος, δεν διεκδικούν τιμή. Κι όμως εις αυτά αποδίδομαι πολύ περισσότερα τιμή. Ένα παράδειγμα είναι τα μαλλιά. Μαλλιά δεν διεκδικούν, είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Προφυλάσσουν τον εγκέφαλο, προφυλάσσουν το κεφάλι του ανθρώπου. Αλλά δεν απολαμβάνουν τιμή, αν και βλέπετε οι άνθρωποι, αδελφοί, αγαπητοί, πόσες ώρες αφιερώνουν στο χτένισμα. Και είναι, κάνει εντύπωση αυτό. Υπάρχουν άλλα τα οποία είναι άσχημα, άσχημα μέλη του σώματος. Όμως σε αυτά δίνουμε εμείς περισσότερη φροντίδα και ευσχημοσύνη, τα περιποιούμε τα πιο πολύ, επειδή είναι άσχημα. Τα μάτια, τα φρύδια δεν είναι καλά, τα βγάζουν για να γίνουν πιο ωραία. Και όταν κάτι δεν είναι ωραίο, σε αυτό δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή να ομορφύνει. Τα ευσχήμωνα, τα ωραία, δεν έχουν ανάγκη και έτσι δεν τους δίνουμε μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού και μάλιστα λέει και κάτι άλλο. Μπορεί ένα μέλος, το οποιοδήποτε μέλος, είτε είναι από τα ασθενέστερα, είτε είναι από τα ατιμότερα, είτε είναι από τα άσχημα ή αντίθετα, αν είναι από τα πιο δυνατά μέλη του σώματος ή από τα πιο έντιμα μέλη του σώματος ή από τα πιο όμορφα, μπορεί κάποιο μέλος να πει «Δεν έχω ανάγκη από σένα, από το άλλο». Να πει «Το μάτι δεν έχω ανάγκη από το χέρι». Να πει «Το πόδι δεν έχω ανάγκη από τα αυτή». Δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο και το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, γιατί το σώμα μας αποτελεί μία οντότητα, μία μονάδα που δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις, αν και αυτή καθεαυτή είναι ξεχωρισμένη. Είναι το χέρι, είναι το αυτή, είναι η μύτη, είναι το μάτι, τελείως διαφορετικά. Αλλά όλα μαζί έτσι πως είναι συναρμολογημένα από το Δημιουργό, με τις κλειδώσεις, όπως συναρμολογείται, δεν θα κάνουμε τώρα ανατομία, όπως συναρμολογείται το σώμα, αυτά τα πολλά, και μιλάμε για πολλά μέλη, για χιλιάδες μέλη, και αν φτάσουμε μέχρι τα κύτταρα ή ξέρω και τον DNA, μιλάμε για απεριόριστο αριθμό. Όλα αυτά όμως αποτελούν μία μονάδα, το σώμα. Και μας το περιγράφει τόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, για να καταλάβουμε την έννοια της Εκκλησίας. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο μιλάει ο Λόγος του Θεού, θα έρθει να παραλάβει μία Εκκλησία. Δεν λέει θα έρθω να παραλάβω εσένα και εσένα ανθρώπους, ούτε θα παραλάβω στο νότιο ημισφαίριο της γης, στο βόρειο ημισφαίριο της γης, μία Εκκλησία. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική της μίας Εκκλησίας και των πολλών μελών, με αυτή τη λογική ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με την Εκκλησία. Εάν ένα μέλος απομακρυνθεί από το σώμα πεθαίνει. Να Χριστό, πεθαίνει. Αν σου κόψουν το χέρι τέλειωσε, πάει, δεν ζει, δεν έχει ζωή. Η ζωή υφίσταται σε κάθε ένα μέλος όταν υπάρχει ενωμένο στο σώμα. Όσο το μέλος υπάρχει στο σώμα, το μέλος έχει ζωή. Όταν το μέλος απομακρυνθεί από το σώμα, αποκοπεί από το σώμα, πάβει να υπάρχει ζωή. Ωραιότερο παράδειγμα από το σώμα του ανθρώπου δεν μπορούσε να δοθεί από το Χριστό μάλιστα για την περιγραφή της Εκκλησίας. Και μάλιστα προσθέτει ότι και κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Γιατί το σώμα έχει πολλά μέλη αλλά έχει ένα εγκέφαλο. Και ο εγκέφαλος είναι η διοίκηση του σώματος. Από τον εγκέφαλο εξαρτώνται η ζωή, η υγεία, η επιτυχία, η πληρότητα, η τελειότης. Αν ο εγκέφαλος έχει πρόβλημα, όλο το σώμα είναι ατελές. Δεν μπορεί να συνεργαστεί το χέρι με το άλλο χέρι. Τρώει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βρει να σημαδέψει το στόμα του.
αν ο εγκέφαλος δεν είναι τέλειος ως προς το συντονισμό των μελών, εάν δηλαδή τα μέλη δεν παίρνουν εντολές μόνο από τον εγκέφαλο, δεν μπορεί το ένα χέρι να παίρνει εντολή από το άλλο χέρι. Όλα τα μέλη δίνουν τα ερεθίσματα στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος δίνει τις εντολές. Και το σώμα, τα μέλη εκτελούν. Και πώς? Συντονισμένα. Δεν μπορεί να πει το ένα πόδι θα πάω μπροστά και το άλλο πόδι πίσω. Όσο και αστείο να φαίνεται αυτό, είναι γεγονός. Πρέπει να υπάρχει απόλυτος, τέλειος συντονισμός που προέρχεται από την κεφαλή. Άρα λοιπόν, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όσοι δεν διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί δεν είναι τέκνα Θεού, δεν ανήκουν στο σώμα του Χριστού, όταν δεν υπάρχει η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και επίσης στο σώμα δεν υπάρχει αφεντικό. Δεν είναι αφεντικό το χέρι, το μάτι, το αυτί. Δεν μπορεί να γίνει αφεντικό. Ένα είναι το αφεντικό, ο εγκέφαλος. Και μέσα στην Εκκλησία ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Τέλειωσε. Και καλόν είναι, όπως εμείς αδερφοί αγαπητοί φροντίζουμε όλα τα μέλη του σώματός μας με την ίδια τη φροντίδα όπως τη διαβάσαμε, να φροντίζουμε και τον εαυτόν μας σαν μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Θεός λοιπόν για την οικοδομή όλων των μελών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όλων των αδελφών, έχει θέσει ένα πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο οικοδομεί όλη την Εκκλησία. Η οικοδομή της Εκκλησίας εξαρτάται, αλλά και υφίσταται μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορώ εγώ να οικοδομήσω εσένα. Από μόνος μου δεν μπορώ. Για να ξύσει το ένα χέρι το πόδι ή το χέρι το κεφάλι, πρέπει αυτό το οποίο έχει την αδυναμία να δώσει εντολή στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος να δώσει εντολή στα άλλο χέρι να λυθεί το πρόβλημα. Έτσι εργάζεται και η Εκκλησία. Μπορώ εγώ να σε οικοδομήσω? Όχι. Τι συμβαίνει? Εσύ που έχεις το πρόβλημα πηγαίνεις στον Χριστό. Ο Χριστός καταλαβαίνει το πρόβλημα και δίνει εντολή σε μένα. Και αντίστροφα. Και δίδοντας εντολή σε μένα έρχομαι και σε οικοδομώ εγώ. Αλλά όχι εγώ, ο Χριστός. Δεν υπάρχει δηλαδή πρωτοβουλία ανθρώπινη η οποία να έχει οικοδομητικό αποτέλεσμα πουθενά. Ούτε σε άνθρωπο, ούτε σε αδελφό, ούτε στην Εκκλησία καμία. Μόνο όταν υπάρχει εντολή από την κεφαλή στα πνευματικά, τότε υπάρχει και οικοδομή. Μη θεωρήσει δηλαδή το χέρι, επειδή είναι το δεξί λίγο πιο δυνατό από το αριστερό, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα ή μπορεί να κάνει κάτι. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Σωστό. Μπορεί να κάνει. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να κάνει σωστό αν δεν πάρει εντολή από την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει σωστό το μάτι αν δεν πάρει εντολή από την κεφαλή. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εκκλησία, γιατί εμείς μιλάμε για τη μικρή δική μας εκκλησία, αυτή την εκκλησία δηλαδή που μας πρόσθεσε ο Χριστός, ξέρουμε όλοι μας και πρέπει να ξέρουμε όλοι μας και πρέπει να είμαστε βεβαιωμένοι γι' αυτό, ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός. Αλλά όλοι μας να το ξέρουμε αυτό. Κανένας να μην πει ευτυχώς που είμαι εγώ. Και κανένας να μην πει ευτυχώς που είναι ο άλλος. Και κανένας να μην πει συγχαρτήρια σε αυτόν και συγχαρτήρια στον άλλον και συγχαρτήρια σε μένα. Και αν δεν ήμουν εγώ, αν δεν ήταν αυτός, αν δεν ήταν ο άλλος, η Εκκλησία θα χανόταν. Δεν ισχύει αυτό, αδερφοί. Δεν μπορεί να ισχύσει. Είναι εντελώς μα εντελώς παράλογο. Εντελώς μα εντελώς παράλογο. Η Εκκλησία υφίσταται γιατί υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας. Από τη στιγμή που θα πάψει ο Ιησούς Χριστός να εργάζεται στην Εκκλησία, η ζωή της Εκκλησίας είναι λίγες μέρες, λιγοστός καιρός. Θα αρχίσει η αποσύνθεση. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Και μάλιστα ψάχνουν οι άνθρωποι, πότε λέει είναι πεθαμένος ο άνθρωπος.
επιτρέπεται να δίδουμε τα μέλη του σώματός μας σε χειρουργικές επεμβάσεις για τη σωτηρία ανθρώπων. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτές τις απόψεις. Όμως ένα κρίσιμο γεγονός είναι ότι μερικά μέλη δίδονται και πεθαμένου του ανθρώπου. Αλλά τα περισσότερα μέλη για μεταμόσχευση δίδονται ζωντανού του ανθρώπου. Αλλά και φτάνουμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα. Όλοι, πότε είναι ζωντανός ο άνθρωπος? Και η Γραφή λέει, αδελφοί αγαπητοί, σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Είναι νεκρό. Και ερχόμαστε τώρα, για να μην ασχοληθούμε με την ιατρική, γιατί δεν την ξέρω κιόλας, όχι για τίποτα άλλο, μακάρι δεν ήξερα να σας τα έλεγα. Αλλά έχουμε άλλους γιατρούς που άμα θέλουμε μπορούμε να ρωτήσουμε. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η πνευματική ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Εάν το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι νεκρά. Τι σημαίνει νεκρά? Αποσύνθεσης, λιώσιμο. Τι θα μείνει? Σκελετός. Και αυτό θα το φάνε και αυτό τα σκουλίκια. Τίποτα δεν μένει. Είναι ζωντανό το σώμα και υπάρχει, ξέρετε, θα πει νεκρό σώμα. Νεκρό σώμα σημαίνει τέλειος, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ζωντανό το σώμα και υπάρχει όσο υπάρχει το Πνεύμα. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε αν η Εκκλησία μας έχει ζωή και μέλλον. Το Πνεύμα τι είναι, αυξανόμενο ή σβήνει? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, λέει η Γραφή, αφενός μεν το δίνει ο Χριστός, αφετέρου μας προτρέπει να είμαστε ζηλοστέθιστα πνευματικά και να ζωντανεύει, να φουντώνει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μας προειδοποιεί κιόλας ότι λυπείται, μπορεί να το λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο, σβήνει, και μάλιστα αυτήν την ιδιότητα τη δίνει, αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό το γεγονός τη δίνει ο Θεός σε απόλυτη ευθύνη του ανθρώπου. Μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο. Μη το σβήνετε εσείς. Που σημαίνει ότι εγώ ο Θεός αποκλείεται να το σβήσω ποτέ. Εγώ όλο θα το φουντώνω. Μη το σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορεί και τι σημαίνει σβήνω σαν παρένθεση το Πνεύμα το Άγιο? Γίνομαι χλιαρός. Μακάρι λέει να σου να ζεστός ή ψυχρός. Αν ήσουν να ζεστός θα σου βάζα πιο πολύ φωτιά. Αν ήσουν ψυχρός θα πέναγες τη δοκιμασία σου, την ταλαιπωρία σου και θα σε έφερνα μέσα. Χλιαρός ούτε έξω είσαι ούτε μέσα είσαι. Είσαι μέσα αλλά το μυαλό σου είναι έξω. Είσαι έξω αλλά το μυαλό σου είναι μέσα. Και τι παθαίνει το Πνεύμα το Άγιο? Σβήνει. Σβήνει, σβήνει, σβήνει. Ελαττώνεται, ελαττώνεται, ελαττώνεται. Και στο τέλος τι γίνεσαι? Σώμα χωρίς πνεύμα. Δηλαδή νεκρός. Δηλαδή μέλλονας εξ εμέσω. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, είναι μία μαθηματική εξίσωση. Έχει απόλυτη λογική. Έχει αρχή, συνέχεια, τέλος, προϋποθέσεις, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Είναι μαθηματικά το από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχει τίποτα παραλογισμούς. Δεν έχει τίποτα το παράλογο. Όλα κουμπώνουν μέσα στη σοφία του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού, αλλά είναι και η σοφία του Θεού. Όταν λοιπόν αρχίζεις και σβήνεις το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή δεν είσαι ζηλωτής, δηλαδή δεν ασχολείσαι και πολύ με τα πνευματικά, έχεις βρε παιδί μου και τόσες πολλές δουλειές άλλες, κάποιο άλλο ενδιαφέρον προκάλεσε την προσοχή σου και τα αφήνεις λίγο το διάβασμα, αφήνεις την προσευχή, αφήνεις την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και σβήνει. Όταν σβήσει το Πνεύμα το Άγιο είναι σώμα χωρίς πνεύμα. Και τι έρχεται? Ο θάνατος. Σώμα χωρίς πνεύμα νεκρό. Τώρα όμως να δούμε τι είναι το ζωντανό, όχι το σβησμένο, αλλά το αναμένο πνεύμα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν η Γραφή, το ίδιο το πνεύμα, καθώς θέλει και μόνο το Πνεύμα το Άγιο, δίδει χαρίσματα
στα μέλη της Εκκλησίας. Και το μέλος της Εκκλησίας, δεν υπάρχει μέλος της Εκκλησίας, κάθε ένα μέλος της Εκκλησίας έχει το δικό του χάρισμα. Και τα χαρίσματα είναι πνευματικά και φυσικά. Αλλά είναι χαρίσματα, είναι δωρεές, είναι δώρα. Δώρα που ο Θεός δίνει δια Πνεύματος Αγίου σε όλους τους αδελφούς. Υπάρχει αδελφός χωρίς χάρισμα? Κανένας. Κανένας. Υπάρχει μέλος χωρίς χρησιμότητα? Αυτή είναι η διαφορά. Μέλος και η ερώτηση του σώματος. Υπάρχει μέλος του σώματος χωρίς χρησιμότητα? Χρησιμεύουν τα λευκά ημοσφαίρια? Χρησιμεύουν. Χρησιμεύουν τα ερυθρά ημοσφαίρια? Χρησιμεύουν. Χρησιμεύουν τα δόντια? Χρησιμεύουν. Χρησιμεύει η γλώσσα? Χρήσιμη είναι. Τα ματοσύνορα χρήσιμα είναι. Τα νύχια χρήσιμα είναι. Οι τρίχες χρήσιμες είναι. Τα νύχια των ποδιών χρήσιμα είναι. Τα δάχτυλα χρήσιμα είναι. Το δαχτυλάκι το μικρό του ποδιού πολύ χρήσιμο είναι. Και θα καταλάβεις τη χρησιμότητά του από την έλλειψή του, όταν θα το χάσεις. Όταν θα χάσεις το δαχτυλάκι του ποδιού σου, θα δεις πόσο δεν έχεις την ίδια ισορροπία που έχεις όταν είσαι πλήρης. Υπάρχει μέλος, αδελφός μέσα στην Εκκλησία που δεν είναι χρήσιμος? Κανείς. Όλοι είναι χρήσιμοι, απολύτως. Απολύτως. Είμαι δηλαδή και εγώ χρήσιμος, και εσύ. Και ο άλλος και ο άλλος. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεν είσαι μόνος ή χρήσιμος. Γιατί μερικοί νομίζουμε, λάθος, ότι ευτυχώς που είμαι εγώ. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ, ό,τι θα γινόταν η Εκκλησία. Μπα, ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Έτσι είπε και ο Σαούλ, εγώ είμαι βασιλιάς. Και τι του είπε ο Θεός? Εσύ έχασες την επισκοπή σου, θα βρω άλλον καλύτερο από σένα. Υπάρχει? Να, να, άνθρωποι καλύτεροι από σένα και από μένα. Τι είπε για τον Ιούδα? Έχασε την επισκοπή του. Τι θα κάνουμε? Άλλον θα βάλουμε. Για τον Θεό είναι πάρα πολύ εύκολο να καλύψει το κενό που θα αφήσεις εσύ. Για σένα είναι το πρόβλημα. Το κενό που θα αφήσω εγώ με την ραθυμία μου, την τεμπελιά μου. Το κενό που θα αφήσω εγώ με την αδιαφορία μου. Το κενό που θα αφήσω εγώ με την μέρημνά μου για άλλα πράγματα, ο Θεός πάρα πολύ εύκολα θα το καλύψει. Ακόμη και οι άνθρωποι, σκεφτείτε ο Θεός. Και οι άνθρωποι λένε ουδής αναντικατάστατος. Και αν οι άνθρωποι το λένε αυτό και έχουν δίκιο, πόσο μάλλον στην Εκκλησία του Χριστού. Πόσο μάλλον. Άρα η χρησιμότητα που σου δίνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή της Εκκλησίας στην πραγματικότητα είναι το ελαιός του. Είναι η αγάπη του. Θα σε κάνω χρήσιμο για να μου δίνετε η ευκαιρία να σε ευλογώ. Σε κάνει απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να σε κάνει? Μπορεί. Είναι απαραίτητος. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, εγώ το λέω που δεν είμαι Θεός, είμαι άνθρωπος. Ο Κύριε μου, σε ευχαριστώ για αυτό τον αδελφό. Είναι απαραίτητος μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά και δεν μπορεί να την κάνει κανένας άλλος. Έτσι λέω εγώ. Και καλά το λέω εγώ. Και ο Θεός το λέει αυτό. Αλλά αυτό μην νομίζεις ότι είναι δικό σου. Είναι η χάρις και το έλεος που κάνει ο Χριστός στη ζωή σου για να σε ευλογεί. Γι' αυτό δώσε δόξα στο Θεό για την δυνατότητα που σου δίνει και σε έχει καταστήσει απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία. Αμήν, αδελφοί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να το συνειδητοποιήσω, να το καταλάβω. Και ποιος είναι ο απαραίτητος? Α, εδώ είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απολύτως απαραίτητοι μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο απαραίτητοι και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καθόλου απαραίτητοι. Αυτός που είναι απολύτως απαραίτητος είναι αυτός που εργάζεται. Αυτός που πήρε τα χαρίσματα από το Θεό, τα δικά του. Τα μικρά, τα μεγάλα, τα πιο μεγάλα, τα διαφορετικά. Δεν έχει σημασία. Για να το καταλάβουμε καλά, αδερφοί αγαπητοί. Εγώ έχω δύο μάτια.
Εάν βγάλω τα γυαλιά, δεν είναι, τελειώσανε, δεν βλέπω. Άχρηστα είναι. Και ταλαιπωρείται όλη η εκκλησία. Συγγνώμη, όλο το σώμα μου. Αφού δεν βλέπω ούτε να διαβάσω και μακριά δυσκολεύομαι, το φροντίζω, βάζω τα γυαλιά και τα μάτια μου είναι χρήσιμα. Και γίνονται χρήσιμα όσο πιο πολύ τα χρησιμοποιώ. Το χρήσιμος τι σημαίνει? Το χρησιμοποιώ. Χρήσιμος στον Χριστό τι σημαίνει? Σε χρησιμοποιεί ο Χριστός. Χρήσιμος στην Εκκλησία τι σημαίνει? Σε χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Να το πω πιο σωστά. Χρήσιμος ποιος είναι? Αυτός που ξέρει και υπηρετεί. Χρήσιμη για μένα είναι η γυναίκα μου, συγγνώμη που το λέω έτσι, επειδή μου μαγειρεύει. Θα μου πεις αν δεν σου μαγείρευε, θα μου δημιούργησε πρόβλημα. Θα γύριζα σπίτι και θα ήμουν νηστικός. Και όταν μαγειρεύει και καλά με φροντίδα, γίνεται η γυναίκα μου απαράτητη σε μένα. Και όταν κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε με φροντίδα, γίνεσαι απαραίτητος μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν ο Χριστός τι κάνει, αδελφοί αγαπητοί, για να το ολοκληρώσουμε? Σου δίνει ένα χάρισμα, δύο, τρία, περισσότερα, και σου λέει τώρα δούλεψε. Εάν εσύ αυτά τα χαρίσματα τα πάρεις και τα δέσεις σε ένα μαντίλι, σαν Χριστός, και άχριστον είναι και το χάρισμα, τι θα κάνει ο Χριστός? Το πάρει. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά εσύ. Σου δώσα τη δυνατότητα, αλλά δεν μπορείς. Δεν μπορείς, δεν θέλεις. Αδιαφορείς. Μου είσαι άχριστος. Απ' την άλλη μεριά, ο πολύ χρήσιμος πήρε το χάρισμα και δεν σταματάει. Δεν σταματάει, και εδώ το κάνει και εκεί προχωράει και από εδώ προχωράει και κάνει και κάνει και κάνει. Τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία? Χρήσιμος. Τι γίνεται στον Χριστό? Χρήσιμος. Μπορεί δηλαδή δύο άνθρωποι με δύο ίδια ακριβώς χαρίσματα, ο ένας να είναι χρήσιμος και ο άλλος να είναι άχρηστος. Γιατί? Γιατί ο ένας σβήνει το Πνεύμα το Άγιο, ο άλλος το φουντώνει. Αναζωπήρει το χάρισμα το εν σύ, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Σε ποιον το λέει? Στον Τιμόθεο. Λέει, Χριστέ μου, αναζωπήρωσέ τον, όπως λέμε εμείς. Λάθος, αδελφοί. Τρομακτικό λάθος. Χριστέ μου, αναζωπήρωσέ με. Να σε αναζωπήρωσει. Πήγαινε να βάλεις φωτιά στα μπατζάκια σου. Πήγαινε να προσευχηθείς. Δόξασε το Θεό να δεις τι φωτιά θα πάρεις. Είναι σαν να έχω το τζάκι και να προσέχουμε, Κύριε, άναψε το. Θα ανάψει ποτέ? Ποτέ δεν θα ανάψει το τζάκι. Αν όμως κατέβεις κάτω, κόψεις ξύλα, που τώρα τα παίρνουμε και έτοιμα. Τα φτιάξεις τα ξύλα, τα πάρεις, τα βάλεις μέσα, βάλεις φωτιά, ξαναβάλεις φωτιά, δεν θα πιάσει. Εγώ δυσκολεύομαι να ανάψω το τζάκι. Αλλά τώρα έχουν, όπως τα ανάβαμε παλιά, με προσανάματα, με χαρτιά, δυσκολευόμουν. Και βαριόμαι. Τώρα είναι εύκολο. Βάζεις εκεί πέρα κάτι πλαστικά που υπάρχουν και ανάβει. Αλλά για σκεφτείτε να κάτσω τώρα και πω, Χριστέ μου, άναψε το τζάκι. Δεν θα ανάψει ποτέ. Όταν όμως του βάλω τα ξύλα στον κατάλληλο τόπο και τρόπο και βάλω και κατάλληλα τα ό,τι βάζω για προσάναμα και βάλω και, εγώ σας λέω τώρα πως θα ανάβω εγώ, και βάλω και λίγο ενόπνευμα και βάλω και το σπίρτο, πουφ, θα κάνει και θα πάρει φωτιά. Αναζωπήρει το χάρισμα το εν σύ, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Το ξαναλέω. Αναζωπήρωσε το χάρισμα που σου έχει δοθεί και είσαι μόνη και είναι μέσα σου. Με το Χριστό. Αλλάζουν τα πράγματα τότε. Τότε εδώ πέρα έχεις, εφόσον αναζωπηρώνεις το χάρισμα σου είναι χρήσιμο. Να το πω τώρα πιο πνευματικά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Σου έχει δώσει ο Θεός να προφητεύεις. Έχεις χάρισμα από το Θεό. Εσύ όμως λες, νιστάζω. Φοβάμαι. Ντρέπομαι. Αν σε προφητεύεις κανένας άλλος. Εμένα να μου μιλήσεις, Κύριε. Έρχεσαι λοιπόν. Κύριε, μίλησε μου, μίλησε μου. Μια μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, δέκα μέρες, ένα μήνα. Τίποτα. Είσαι χρήσιμος στην Εκκλησία. Άχρηστος. Γιατί? Γιατί αυτό που σου δόθηκε δεν το εργάζεσαι. Έχεις χρόνο να επισκέπτεσαι ασθενείς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τον χρόνο αυτό. Και λες τώρα εγώ θέλω να κοιμηθώ. Τώρα κάνει κρύο. Τώρα κάνει ζέστη. Τώρα έχει καύσωνα. Πω πω, χιόνισε. Άσε τώρα να ξεκουραστώ και λίγο. Έχεις τη δυνατότητα. Τι χρησιμοποιείς?
Και έρχεται ο Παύλος, αναζωπήρωσε το χάρισμα. Ξαναπήγαινε, ξαναξεκίνα, ξανάρχισε. Τι είσαι όταν δεν πας? Άχριστος για την Εκκλησία. Παντελώς. Τι θα κάνει ο Χριστός? Δεν κάνεις εσύ, παιδί μου, για εδώ. Μέλλον να σε εξεμέσω. Το πνεύμα θα φύγει και το σώμα θα γίνει νεκρό. Άχριστος. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός θα παραλάβει μία εκκλησία. Αλλά αστήρα από αστέρος θα διαφέρει κατά τη δόξα, κατά τη λάμψη. Και ο μισθός θα είναι μισθός στον ουρανό. Και ο μισθός στον ουρανό δεν θα είναι από τη δουλειά που θα κάνεις στον ουρανό. Και δεν υπάρχει δουλειά τέτοια με ανταμοιβή. Η δουλειά που έχει ανταμοιβή είναι εδώ. Εδώ, εκεί που κάθεσαι. Εδώ στην εκκλησία. Η δουλειά με ανταμοιβή είναι σπίτι σου. Η δουλειά με ανταμοιβή είναι εδώ πάνω σε αυτή τη γη. Και η δουλειά δεν είναι, αδερφέ, και εδώ τώρα είναι η μεγάλη διάκριση που σας το λέω καθαρά, ο Θεός μου το είπε να σας το πω. Η μεγάλη διάκριση της μισθαποδοσίας. Μπορείς να δουλεύεις, να τρέχεις και να κάνεις χωρίς την εντολή της κεφαλής. Δηλαδή, το χέρι μπορεί να κουνιέται συνέχεια και να κουράζεται. Εάν το κρατάς ψηλά, είσαι κρατήσει ψηλά το χέρι σου. Κάνα το ψηλά το χέρι σου. Θα σε μισή, σε 5 λεφτά, 10 λεφτά, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, κάποτε ήξερα. Δεν μπορείς να το κρατήσεις, θα είναι τόσο βαρύ που θα σου πέσει. Άχρηστος κόπος. Άχρηστος. Το χέρι είναι για να σκουπίζει, για να γράφει, για ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός. Άλλον το χέρι το έχει δώσει ο Θεός να ζωγραφίζει. Και ζωγραφίζει τέλεια. Σ' άλλον το χέρι έχει δώσει ο Θεός να παίζει πιάνο. Εγώ δεν μπορώ. Σ' άλλον να σκουπίζει. Σ' άλλον, έχω τρεις κόρες. Κάθε μία κόρη ξεκάνει μερικές δουλειές. Είναι μία η οποία είναι καταπληκτική στο να μαζεύει το σπίτι. Όταν μπαίνω στο σπίτι μου και το βλέπω τέλειο, λέω ότι σαν να πέρασε από εδώ η τάδε. Έτσι, ναι, μου λέει, έβαλε το χεράκι της. Τέλεια σας λέω, άμα σας λέω τέλεια, τέλεια. Είναι άλλη που κάνει άλλα πράγματα. Είναι άλλη που κάνει άλλα πράγματα και μέσα στην εκκλησία. Είναι, κάθε ένας μας έχει τη δική του δουλειά. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, όχι να κάνουμε δουλειά έτσι όπως μας αρέσει. Γιατί εμένα μπορεί να μου έχει δώσει ο Θεός να σκουπίζω και να θέλω να προφητεύω. Ούτε στο σκούπισμα κάνω καλά, αλλά ούτε και την προφητεία την κάνω καλά. Άρα οδηγούμε όχι από το Πνεύμα το Άγιο, οδηγούμε από την καρδιά μου. Όπου τώρα πέσαμε στην παγίδα. Και τι λέει ο Θεός? Αυτός περπατάει κατά τις επιθυμίες της καρδιάς του. Το αποτέλεσμα, αμαρτία, ανομία, παράβαση, αποτυχία, θάνατος. Δουλεύω και καρπώ, όχι καρπώ κανένα, θάνατος μπροστά μου. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτοί είναι παιδιά Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει να εξετάσει ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί με το αυτή να βλέπεις, το αυτή θα ακούς. Το αυτή είναι για να ακούει, δεν είναι για να βλέπει. Μα πώς θα ήθελα να πει το αυτή να βλέπω? Δεν είναι το μάτι για να μιλάει. Η γλώσσα μιλάει. Πώς θα ήθελα να μιλάω? Μα είναι για να βλέπεις είσαι. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό όχι να έχουμε μόνο πρόθεση να εργαστούμε για τη δόξα του Θεού αλλά και για την ευλογία τη δική μας, αλλά να εργαστούμε δεύτερον και σωστά. Εκεί που μας έχει ορίσει ο Θεός. Είσαι πρεσβύτερος, αυτή τη δουλειά θα κάνεις. Μα δεν θα κάνω τίποτα άλλο, όλα τα άλλα κάντε. Αλλά το έργο σου είναι να επιμελείσαι, να επισκοπείς και να επιμένεις τις ψυχές. Αυτό σε έχει βάλει ο Θεός. Μα δεν θα σφουγγαρίσω, άμα θες. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν θα αφήσουμε, λένε οι πρεσβύτεροι, οι Απόστολοι, δεν θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού και την προσευχή για να διακονούμε στα τραπέζας.
Αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός δεν θα αφήσεις. Εάν μπορείς και έχεις χρόνο να κάνεις κι άλλο κάτω. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό μέλημα δικό σου είναι να κάνεις αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Εκεί θα μείνεις, αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Εκεί θα φροντίζεις, εκεί θα προσέχεις. Εκεί θα έχεις καλά αποτελέσματα, εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Σε αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Άρα είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο να έχουμε πρόθεση να εργαστούμε για να είμαστε χρήσιμοι, αλλά η πρόθεσή μας να κατευθύνεται και να διοικείται από την κεφαλή, από τον Χριστό, από το Πνεύμα του Άγιο. Δεν φτάνει όμως αυτό. Υπάρχει ένα τρίτο τώρα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Νομίμως, αν της δεν αγωνίζεται νομίμως, δεν μπορεί να στεφανωθεί. Με την οδηγία του Θεού, αλλά όχι έξω από τον Λόγο του Θεού. Όχι έξω από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, όχι έξω από τα νόμιμα όρια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Θεός λέει, το Πνεύμα το Άγιο έθεσε εσάς πρεσβυτέρους να επισκοπείτε το μικρόν αυτών πίμνιον. Εσύ δεν θα πεις τώρα, θα το επισκοπώ το μικρόν πίμνιον με λίγη πονηριά. Για το καλό του. Δεν υπάρχει για το καλό του με πονηριά. Με λίγη έτσι, να πω και 2-3 ψεματάκια, για καλό θα είναι. Δεν έχει ποτέ για καλό. Ό,τι κάνεις, με όσο ζήλο και να τον κάνεις, με οποιαδήποτε οδηγία Πνεύματος Αγίου και να το κάνεις, αν βάλεις μέσα λίγο ζύμη, όλο το φύραμα θα γίνει ένσημα. Είναι τρία λοιπόν τα χαρακτηριστικά για να περπατήσουμε την πνευματική ζωή στην Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου και να είμαστε χρήσιμοι. Τρία. Πρώτον, ζήλος. Δεύτερον, οδηγία Πνεύματος Αγίου. Τρίτον, νομίμως. Νόμιμα αγωνιζόμαστε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία που εργάζεται με ζήλο, που εργάζεται με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που εργάζεται νόμιμα, είσαι και εσύ. Και έχει ο Θεός δώσει χαρίσματα. Θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτα με τα χαρίσματα τα πνευματικά. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και χαρίσματα φυσικά. Σε άλλους έδωσε, λέει η Γραφή, λόγος σοφίας. Λόγος σοφίας, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα χάρισμα το οποίο δίδεται από το Πνεύμα το Άγιο για την οικοδομή, και μάλιστα πριν πω αυτό θα διαβάσω το 7 εδάφιο, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον όλων. Όλα τα χαρίσματα δίδονται προς το συμφέρον των άλλων εκτός από σένα. Αλληλούια. Για το συμφέρον όλων των άλλων. Εσύ απλώς θα πάρεις το μισθό σου τότε. Μετά, στην άλλη ζωή, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ κανένας δεν σου δώσει μισθό για τη δουλειά που έκανες. Κανένας. Κανένας δεν σου πει μπράβο. Και αλίμονο σου αν σου πει και το δεχτείς. Αλίμονο του και αυτόν που θα σε πει. Αλίμονο σε αυτόν που θα σου πει μπράβο και αλίμονο σε σένα που θα δεχτείς τον μπράβο. Το μπράβο ανήκει στο Χριστό μόνο. Ό,τι κάνεις λοιπόν, ανταπόδοση εδώ δεν θα υπάρχει. Ανταμοιβή εδώ δεν θα υπάρχει. Μην την περιμένεις. Αν την περιμένεις θα απογοητευθείς. Αν την επιδιώξεις θα χάσεις. Θα τα χάσεις όλα. Την ανταμοιβή σου θα την πάρεις ανάλογα με τον κόπο σου και τον καρπό σου από τον Χριστό όταν θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία. Άρα ό,τι κάνεις είναι για το συμφέρον των άλλων. Αλλά μην ξεχνάς ότι και όλοι οι άλλοι εργάζονται και αγωνίζονται για το συμφέρον το δικό σου. Εσύ θα εργάζεσαι και θα αγωνίζεσαι για το συμφέρον των άλλων και όλοι οι άλλοι σε συμφέρει. Θα εργάζονται και θα αγωνίζονται για το συμφέρον το δικό σου. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τούτο το χέρι για να το κόψω τα νύχια θέλω τούτο το χέρι. Δεν μπορεί να κάνω τίποτα για τούτο το χέρι από μόνο του. Δεν μπορεί τούτο το χέρι να ξυθεί μόνο του. Μπορώ να ξύσω το ένα δάχτυλο, τον καρπό. Τούτο το χέρι εξυπηρετεί όλο το πόδι, όλο το σώμα, όλο, εκτός από τον εαυτό του. Μόνο τον εαυτό δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Το μάτι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον εαυτό του.
Μήκε κάτι θα πρέπει εγώ να το φροντίσω. Κάθε ένα μέλος είναι για την υπηρεσία και για την εξυπηρέτηση όλου του σώματος. Δεν είναι κακό αυτό όμως, γιατί και όλο το σώμα είναι για την υπηρεσία και την εξυπηρέτηση του ενός μέλους. Όλο το σώμα εξυπηρετεί το χέρι μου. Το πλένει, το φροντίζει, το κοιτάει, το καθαρίζει, όλο το βλέπει, όλο το σώμα ενδιαφέρεται για το χέρι μου. Αλλά το χέρι μου για τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα συνειδητοποιημένα, καθαρά, ξάστερα όμως, ξάστερα. Για τον εαυτό σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο για το συμφέρον όλων των άλλων εκτός από σένα. Και δεν υπάρχει τίποτα να κάνω για τον εαυτό μου, υπάρχει. Κάτι που δεν είναι χάρισμα. Αλλά είναι, αδερφοί αγαπητοί, το ωραιότερο. Δεν είναι χάρισμα. Δεν είναι χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Είναι το ωραιότερο σημείο. Είναι αυτό καθε αυτό το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι το να μιλάμε ξένες γλώσσες. Ο λαλών γλώσσα να γνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Δεν μπορώ να οικοδομήσω τον εαυτό μου. Με ποιο τρόπο? Και είναι ένα ερώτημα. Πώς θα οικοδομήσω τον εαυτό μου? Πώς θα αναζωπηρώσω τον εαυτό μου? Ποια είναι η εντολή του Αποστόλου Παύλου? Τιμόθεε να αναζωπήρει το χάρισμα. Πώς εγώ θα οικοδομήσω? Να οικοδομήσω εσένα με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Το καταλαβαίνω. Τι χάρισμα έχω? Λογοσοφία. Θα κηρύττω. Και θα κηρύττω όχι για τον εαυτό μου, για σένα. Θα προφητεύω όχι για τον εαυτό μου, για σένα. Θα διερμηνεύω όχι για τον εαυτό μου, για σένα. Για την Εκκλησία εννοώ. Όλοι. Η οικοδομή του εαυτού μας, και από εδώ έπρεπε να ξεκινήσω και καλά κάνω και το αλλάζω, να άλλη φορά θα δούμε για τα χαρίσματα, γίνεται ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομή. Είναι ανάγκη δηλαδή να μιλάμε ξένες γλώσσες. Όχι σαν χάρισμα τα είδη των γλωσσών, αυτά είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας εφόσον υπάρχει διερμηνευτής. Αλλά τον λαλό γλώσσα αναγνώριστον στο δωμάτιό μου, στην Εκκλησία, κρυφά, μόνος μου. Οικοδομώ τον εαυτό μου. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό που γράφει η Γραφή. Στις ασθένειές μας συμβοηθεί το Πνεύμα το Άγιο με στενάγμους αλαλήτους. Έτσι λέει το Λόγος του Θεού. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα τι γίνεται μέσα. Πώς εργάζεται ο Θεός. Τι κάνω δεν ξέρω. Αν θέλετε να σας πω πώς το έχω καταλάβει εγώ. Είναι σαν να έρχεται κάποιος και να μου βάζει ξύλα στο τζάκι και να παίρνει φωτιά. Λέω θα πάω να μου βάλει φωτιά ο Θεός. Έτσι το έχω καταλάβει. Θα πάω να μου βάλει μπουρλότο ο Θεός. Έχω σβήσει, έχω παγώσει, έχω χλιαρίνει. Τι θα κάνω? Εάν μείνω όπως είμαι χλιαρός, σε λίγο θα πάω πουντιάσω. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βάλω φωτιά, να πάω κοντά στη φωτιά. Έτσι δεν λέμε? Λέω, κύριε, άναψε λίγο το καλοριφέρ, να κάνει κρύο. Ή δεν έχουμε καλοριφέρ, βάλε στο τζάκι και, δεν πάω στο άλλο δωμάτιο. Πού πάω? Κοντά στο τζάκι. Γιατί εκεί είναι η φωτιά. Έτσι έχω καταλάβει εγώ το λαλόν γλώσσα να γνώρισε τον εαυτόν οικοδομή. Θα πάω σε κάποιον που θα μου βάλει φωτιά. Και ποιος θα μου βάλει φωτιά? Ο Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρω άλλο τρόπο. Αν έρθω σε σένα, δεν μπορείς να μου βάλεις φωτιά. Δεν μπορείς, τι μπορείς να μου κάνεις? Το πολύ πολύ να μου πεις αγαπάω και να προσευχηθείς. Καλό είναι στον Κύριο για να δώσει εντολή σε κάποιον άλλο να με οικοδομήσει. Αντί να έρθω σε σένα, λέω κάτσα πάω στον Χριστό. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιό μου, κλείνω την πόρτα. Αυτό σας το λέω εκ πείρας. Είμαι κουρασμένος, όχι τόσο σωματικά, γιατί η σωματική κούραση κοιμάσαι λίγο φεύγει. Η ψυχική κούραση είναι η πιο δύσκολη, αδερφή. Αυτή δεν φεύγει. Η απελπισία. Η απόγνωση, η αγωνία, τι θα κάνω τώρα βρε παιδί, τι θα κάνεις, πες με στο δωμάτιό σου, έχει ένα τζάκι εκεί ο Χριστός αναμένο και τι τζάκι, απ' όλα έχει μέσα αυτό το τζάκι, πήγαινε μέσα εκεί, γονάτισε μπροστά στο τζάκι, έχεις αρχίσει και έχεις κρυάδες, έχεις αρχίσει και έχεις και κρυώνεις και πες μέσα στο τζάκι, σας λέω πως το έχω καταλάβει, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά έτσι το έχω καταλάβει και χαίρομαι που μου το έχει δώσει. Ελπίζω ο Θεός να το καταλάβω έτσι.
Μέσα στο δωμάτιό μου έχει ένα τεράστιο τζάκι που δεν ανάβει έξω, μέσα μου ανάβει. Κάθομαι λοιπόν και άμα αφήσω τις σκέψεις μου και εκεί όλοι το έχουμε πείρα, εγώ σας λέω την πείρα μου, γιατί μπορώ να πάω να προσευχηθώ και να σκέφτομαι. Αλλά όπως έχω πει και όπως λέω, δεν θέλει ο Χριστός τη σκέψη μας, την προσευχή μας θέλει. Αλλά γονατίζω και αρχίζω και σκέφτομαι. Και τούτο και θα πω έτσι και εκείνο τι μου είπε και πως το είπα και περνάει μία ώρα και δεν έχω πάρει χαμπάρι το τζάκι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Γονατίζω λοιπόν και λέω τώρα Κύριε βοήθησέ με να μιλάμε ξένες γλώσσες μαζί. Και αρχίζω τις ξένες γλώσσες. Δεν γίνεται τίποτα. Αλλά όσο προχωράει κάτι γίνεται. Πιάνει φωτιά. Ξαφνικά οι γλώσσες γίνονται πιο δυνατές. Δεν λέω φωναχτές, πιο δυνατές, πιο δυνατές, πιο δυνατές, πιο δυνατές, στο τέλος έχω γίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και όταν γίνω πλήρης Πνεύματος Αγίου, έρχεται και ο Κύριος και με ευλογεί. Και έρχεται και μου μιλάει. Και έρχεται και με παρηγορεί. Και έρχεται και με ενισχύει. Και στο τέλος όταν τελειώνει η προσευχή, βγαίνω, φλέγομαι. Πάει η απογοήτευση, πάει η απελπισία, πάει η απόγνωση, πάει η αγωνία, πάνε όλα. Γιατί μέσα μου πήρα φωτιά. Έτσι το έχω καταλάβει. Αυτό είναι λοιπόν ο ένας τρόπος για να οικοδομήσεις τον εαυτό σου. Ο άλλος τρόπος για να οικοδομήσεις τον εαυτό σου είναι να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτόν που το πιστεύει. Άμα διαβάζεις το Λόγο του Θεού και το μυαλό σου είναι εκεί, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τώρα όμως κάνεις μια προσευχή και πεις Χριστέ μου, κάνε με να διαβάσω το Λόγο σου και να γίνει τροφή, να γίνει φωτιά μέσα μου, να γίνει η σφύρα που κατασυντρίβει το βράχο, να συντρίψει την καρδιά μου. Δεν σε ακούσει ο Θεός, βέβαια θα σε ακούσει. Και τι θα γίνει? Θα διαβάζεις και θα φουντώνεις μέσα. Τι λέει εδώ, Κύριε Θεέ μου, έτσι το θέλω, κάν' το έτσι, πω και αυτό, πω. Αρχίζει και ο άνθρωπος και τα χάνει. Πόσες φορές δεν έχω πει όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού έτσι, γιατί έχω διαβάσει και αλλιώς το Λόγο του Θεού. Κάτω κλείσω. Χασμουριτώ. Δεν είναι αυτό όμως διάβασμα. Κάνε προσευχή εκείνη τη στιγμή. Το διαβάζει, λες, πω, δεν το είχα καταλάβει. Τι λέει εδώ πέρα? Ο ανήρ δεν είναι γυναικός αλλά η γυνή εκ του ανδρός, επειδή ό,τι διαβάζεις και το καταλαβαίνεις και ζωντανεύει ο Λόγος του Θεού και γίνεται φωτιά ο Λόγος του Θεού και λες έτσι είναι, έτσι θέλω Κύριε, σε παρακαλώ χάρισε μου το αυτό εδώ που διάβασα τώρα και παίρνεις και μια παραπομπή και λες και αυτό και όταν βγαίνεις λες τι έγινε σήμερα. Εγώ όταν διαβάζω έτσι πηγαίνω στην Άννα, έλα να σου πω τι γράφει. Και όχι μόνο εγώ και η Άννα. Έλα να σου πω τι διάβασα. Έλα να σου πω πώς το είδα. Και καθόμαστε και βλέπαμε τι διαβάζει ο ένας και τι διαβάζει ο άλλος. Και χαίρομαι εγώ για το Λόγο του Θεού. Χαίρομαι για το Πνεύμα το Άγιο. Χαίρομαι για τη γυναίκα μου. Και χαίρομαι για το Χριστό. Και αντίστροφα. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος για να οικοδομήσουμε τον εαυτό μας είναι, αδελφοί αγαπητοί, το διάβασμα του Ευαγγελίου. Αλλά ο τρίτος τρόπος και ο καλύτερος είναι η αγάπη. Εκεί στην αγάπη θα σε πλημμυρίζει. Και η αγάπη είναι προς τον Κύριο, προς τον πλησίον σου, προς τον αδελφό σου. Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Θεός να με συγχωρέσει που προσθέτω. Και προς τον εαυτό σου. Αλλά εν Χριστώ Ιησού. Τον συγχωρείς τον εαυτό σου. Είναι πολύ σοβαρό. Να μάθουμε να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Να τον αποδεχόμαστε. Να λέμε τι καλό που με έκανε ο Κύριος. Να βλέπω τις αδυναμίες μου και να λέω δόξα Κύριε, έτσι λέει ο Παύλος. Εγώ καυχαίμαι στις αδυναμίες μου και πού τις ξέρεις, όλο αυτές σκέφτομαι. Τις αδυναμίες σου σκέφτεσαι Παύλο, τις αδυναμίες μου σκέφτομαι. Αυτό δεν το έκανα καλά, εκείνο δεν μπορώ, το άλλο δεν μπορώ. Μα Κύριε έτσι πως είμαι ντενεκές ξεγάλωτος μ' αγαπάς και με δέχεσαι. Αμ' έτσι σ' αγαπάω και σε δέχομαι και χαίρομαι. Λέω πόσο καλός η αγάπη, πόσο καλός είσαι Κύριε, όλο με συγχωρείς, όλο μακροθυμείς μαζί μου και βλέπω τα λάθη μου, βλέπω τις αμαρτίες μου, βλέπω τις αδυναμίες μου, κλαίω για την αγάπη που έχει ο Χριστός για μένα. Κύριε πόσο καλός, μα τι να σου πω, δεν περιγράφεται η αγάπη σου. Αν ήμουν εγώ, εσύ και εσύ εγώ, στην κόλαση θα σε είχα στείλει. Αλλά εσύ με έτυχες να τιμάσεις τον ουρανό Κύριε. Από εκεί πέρα όταν τα βρω με τον εαυτό μου,
σημαίνει ότι τα έχω βρει με τον Χριστό. Τότε πρέπει να τα βρω και με τους άλλους. Τα βρω τώρα με τον αδερφό μου. Για να δω ποιον αδερφό έχω καιρό να προσευχηθώ. Ποιος αδερφός έχει ανάγκη. Ποιος αδερφός δεν έχει ανάγκη. Ποιον έχω να τηλεφωνήσω καιρό. Για να δω. Και αρχίζω τώρα και το ψάχνω. Και η ωραιότερη αδερφή οικοδομή για μένα είναι να τηλεφωνώ σε αυτούς που δεν έχω τηλεφωνήσει ποτέ. Τι ωραίο που είναι αυτό. Σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Σε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Μόνο να τους πω, παίρνω καμιά φορά και λέω, ξέρεις γιατί σε πήρα. Για να σου πω ότι σ' αγαπάω πολύ. Άντε γεια, γιατί έχω δουλειά τώρα. Ξέρετε τι ωραίο που είναι αυτό. Ξέρετε, κάντε το, αλλά να είναι ειλικρινές, να μην είναι, και δεν κάνουμε εμείς βέβαια πονηριές. Και αφού, αλλά μην του διστάσουμε, μην διστάσουμε. Ή έκανε κάτι καλό κάποιος. Μην διστάσεις να το πεις. Κάνε καλό. Μπράβο αδερφέ για αυτό που σκέφτηκες. Είναι πάρα πολύ καλό. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Ή πάει κάποιος καλά. Μπράβο, περπατάς καλά. Πιο καλά να περπατάς. Πρόσεξε όμως. Ταπεινά. Διάφορα. Είναι μια αδερφή καινούρια. Ενίσχυσέ τη. Μια αδερφή παλιά που απέκαμε. Αδερφή, δόξα στο Θεό. Αυτός έκανε τούτο, εκείνο και εκείνο. Τώρα δεν θα κάνει τ' άλλο. Και αφού τα βρω με τους αδελφούς μου, τώρα πάμε στους γείτονες. Πάμε στον πλησίον εκεί. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Τι έπρεπε στον πλησίον να τον πάρει και να του πει αγαπάω, να πει τρελάθηκε αυτός. Έκανε λαχείο, πέρασε η ώρα. Πρέπει να τα βρούμε όμως και με τους γείτονες. Και πρέπει να βρούμε και τον τρόπο. Και πώς θα βρούμε τον τρόπο. Ευτυχώς που υπάρχει ο Χριστός και μας ακούει. Ευτυχώς που υπάρχει και η προσευχή. Κύριε, αυτός δεν με χωνεύει καθόλου. Ζητείτε την ειρήνη. Εγώ το έχω πάθει αυτό. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Μα αυτόν, Κύριε. Δεν βλέπεις τι μου κάνει. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Μα Κύριε, με ταλαιπωρεί. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Εγώ δεν μπορώ να τη ζητήσω. Μπορείς, Κύριε, να τη ζητήσεις για μένα. Μπορώ. Ζήτα τη, σε παρακαλώ. Βρες τρόπο. Εγώ θέλω, αλλά βοήθαμε. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Θα βρει τρόπο. Θα βρει τρόπο. Δεν θα βρει. Ο Χριστός δεν θα βρει τρόπο. Και από εκεί πέρα, όταν βρει και τον τρόπο ο Χριστός ειρήνης, θα σου βάλει και την αγάπη και θα σε νικητής. Θα λες, κοίταξε, αυτό που δεν το χώνευα τώρα τον αγαπάω. Χριστέ μου, τι καλός που είσαι. Τι καλός που είσαι. Πώς άλλαξες την καρδιά μου έτσι. Αυτό δεν έχει αλλάξει, αλλά εσύ έχεις αλλάξει. Και αυτό έχει σημασία. Και αφού τα βρω και με τον πλησίον μου, τότε τα βρω και με τον Κύριο. Κύριε, σ' αγαπάω. Κύριε, σ' αγαπάω. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτός, εκείνος είναι ο αγαπών. Ωχ, πια τι έχω κάνει που δεν σ' αρέσει. Για πες μου, φανέρωσέ μου να το διορθώσω. Αγώνας τώρα. Τι έχω κάνει που δεν σ' αρέσει και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί μου το λες αυτό. Και έρχεται ο Θεός, το θυμάσαι αυτό, δεν το κάνεις καλά. Το διορθώσω. Αυτό δεν το κάνεις καλά. Έχεις δίκιο. Και στο τέλος τι βγαίνει, αδερφοί, ο άνθρωπος, χρυσίον δεν δοκιμασμένα. Γιατί έχει οικοδομηθεί από όλες τις πλευρές. Και μετά είναι έτοιμος τώρα να οικοδομήσει και την Εκκλησία. Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω βέβαια, όχι την άλλη εβδομάδα, ναι, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε.